Μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και αποφασιστικότητας απίφθινε προς πάσα κατεύθυνση ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την Αλεξανδρούπολη κατά την ομιλία του στην τελετή του αγιασμού των υδάτων της πόλης. Όπως επεσήμανε, το μήνυμα φιλίας απευθύνεται προς όλους τους λαούς, καθώς η Ελλάδα αποτελεί φόρο αξιών και πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας. Τίνουμε χείρα συνεργασίας και ταυτόχρονα δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις και το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο κ. Τσίπρας. Και θέλω σήμερα με αυτή την ευκαιρία, με την παρουσία τη δική μου, του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας που είμαστε σήμερα εδώ μαζί, πέρα από τα χρόνια πολλά, να στείλω και ένα μήνυμα φιλίας, συνεργασίας, αλλά και αποφασιστικότητας να υπερασπιστούμε τα δίκαια μας. Φιλίας και συνεργασίας προς όλους τους λαούς, διότι η Ελλάδα είναι φάρος μεγάλων αξιών και εκπέμπει αυτές τις αξίες της ειρήνης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και αυτό είναι που έχει καταστήσει τη χώρα μας σε ένα διεθνώς αποσταθεροποιημένο περιβάλλον ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας. Τίνουμε λοιπόν το χέρι της συνεργασίας. Ταυτόχρονα όμως δηλώνουμε και την αποφασιστικότητά μας. Την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα έτσι όπως απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις και το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην Αλεξανδρούπολη, στο ανατολικότερο μεγάλο λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά, με την παρουσία και του ίδιου στην τελετή του εορτασμού, λέγοντας ότι η πόλη έχει μεγάλη ιστορία και μέλλον που μπορούμε να χτίσουμε όλοι μαζί με ενότητα, ομοψυχία και όραμα, ώστε να γίνει εμπορικός, ενεργειακός και διαμετακομιστικός κόμβος. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο ανατολικότερο μεγάλο λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αλεξανδρούπολη. Μια πόλη με μεγάλη ιστορία, αλλά και με μέλλον. Με μέλλον που μπορούμε να χτίσουμε όλοι μαζί, με ενότητα, ομοψυχία και όραμα. Ώστε η Αλεξανδρούπολη να γίνει κόμβος, διαμετακομιστικός, ενεργειακός, εμπορικός, αλλά και να αποδείξουμε ότι κάνουμε πράξη αυτό που πιστεύουμε βαθιά. Ότι στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, από τον Εύρο ως το Καστελόριζο, χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Στη σύντομη ομιλία του πριν την τελετή του αγιασμού, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμος, είπε ότι οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού στα προβλήματα της περιοχής αναπαύουν τις ψυχές και τις συνειδήσεις μας. Ο Μητροπολίτης πρότεινε στον Αλέξη Τσίπρα τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού και στη Θράκη. Δεν χρειάζεται να θέσουμε υπόψη σας τα ζητήματα που μας προβληματίζουν, γιατί ήδη τα γνωρίζετε καλά και οι απαντήσεις σας αναπαύουν τις ψυχές μας και τις συνειδήσεις μας. Γι' αυτό καλώς ήρθατε στην Αλεξανδρούπολη και σας υποδέχεται και το νησί και το σουφλί και το διδυμότυχο και η Ορεστιάδα και το Τρίγωνο. Και χαιρόμαστε την παρουσία σας εδώ και τολμώ να πω, θα θέλαμε και ένα γραφείο δικό σας εδώ. Καλά είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Θράκη είναι μάλλον το μέλλον, η δροσιά, η ομορφιά και ο ευίωνος ιονός για όσα πρόκειται να συμβούν και στα Βαλκάνια και στην αυρύτερη περιοχή μας. Ευχαρίστως παραχωρούμε χώρους όσους θέλετε, αρκεί να σας έχουμε συχνότερα. Νωρίτερα, μετά το πέρας της δοξολογίας, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος χαιρέτησε τον Πρωθυπουργό, λέγοντας πως «Σας υποδεχόμαστε με χαρά και το πρόσωπο και τον θεσμό. Αισθανόμαστε τον ερχομό σας ως μια δυναμική παρουσία που μας λέει να κάνουμε λίγη ακόμη δύναμη και υπομονή και τα καλύτερα θα έρθουν». Συνόδευσα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ό,τι ήταν να πει το έχει πει. Εμείς απλά υποδηλώνουμε με την παρουσία τη δική μου και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας τη συμβολή των ενόπλων δυνάμεων και στην ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και στην αποτρεπτική μας δραστηριότητα. Η Θράκη, όπως και πριν από περίπου ένα μήνα όταν ήρθε, του είπα ότι είχε ανάγκη από την παρουσία του, το εννοούσα απολύτως.
και δεν ξέρω κατά πόσο μαζί με την πρόσκληση από το Σεβασμιότατο έπαιξε ρόλο και αυτό, ότι κατάλαβε, αντελήφθη, διαπίστωσε και αυτός ότι χρειάζεται ο Πρωθυπουργός να έρχεται εδώ στα σύνορα, ιδιαίτερα εδώ στην Αλεξανδρούπολη, για να δηλώνει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι τα σύνορα αυτά είναι μετακίνητα. Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό της χώρας στα πλαίσια του γεύματος που παρατέθηκε από τον Δήμαρχο της πόλης για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Εύρος και η Θράκη, αλλά εντελώς επιγραμματικά. Είναι σημαντικό να έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας για συχνή επαφή με τον κόσμο, γιατί ήταν η τρίτη φορά που επισκέφτηκε σε πολύ σύντομο μικρό χρονικό διάστημα την περιοχή μας και τέθηκαν και ακόμη μια φορά τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον Εύρο. Θέλω να σημειώσω ότι όλα κρίνονται δια του αποτελέσματος και ελπίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι ορατό, καθότι ο ίδιος υπεσχέθη ότι θα λυθούν πολλά και πολλά από τα σημαντικά ζητήματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Φώτιση να έχουμε, αισιοδοξία και ελπίδα, να σκεφτόμαστε παραγωγικά, με θετικές προτάσεις, με παραγωγικές προτάσεις, με καινούργια μυαλά, με καινούργιο τρόπο σκέψης, με καινούργια παραγωγή ιδεών αλλά και προϊόντων, προκειμένου η χώρα μας να βγει επιτέλους από αυτήν την οικονομική, κοινωνική αλλά και πολιτική κρίση. Γιορτάσαμε σήμερα εδώ στην Αλεξανδρούπολη αλλά και σε όλη την Ελλάδα τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας των Θεοφανίων, την βάφτιση του Χριστού και την ταυτόχρονη φανέρωση του προσώπων της Αγίας Τριάδος στον κόσμο. Ο συμβολισμός του σημερινού εορτασμού, που δείχνει την αρχή της πορείας του κόσμου προς τη σωτηρίας, ας αποτελέσει μια νέα αρχή για όλους μας αλλά και για τον τόπο μας.